Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA έφερε επανάσταση στην αστρονομία με σημαντικό αντίκτυπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποκαλύπτοντας τις πιο εκπληκτικές εικόνες του σύμπαντος. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή την εκπληκτική εικόνα των κοσμικών βράχων στην Καρίνα που καταγράφηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής αφηρημένης τέχνης από το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία από τις απίστευτες εικόνες που τραβήχτηκαν από το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Η πρώτη εικόνα του τηλεσκοπίου από τον εφέλωμα Καρίνα, που βρίσκεται 7.600 έτη φωτός μακριά, δείχνει ένα νέφος αερίου και σκόνης που σχηματίζει αστέρες, παρέχοντας νέες όψεις νεαρών αστέρων που δεν έχουμε ξαναδεί, χάρη στις προηγμένες υπέρυθρες ικανότητές του. Οι απόκρημνες κορυφές στην εικόνα είναι στην πραγματικότητα οι άκρες της κοντινής περιοχής σχηματισμού αστέρων NGC 3324. Οι επιστήμονες σπάνια έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας. Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από το θεαματικό νότιο δακτυλιοειδές νεφέλωμα που καταγράφηκε σε μια υπέροχη εικόνα. Αυτός ο ετοιμοθάνατος αστέρας που βρίσκεται 2.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη έχει απελευθερώσει στρώματα σκόνης και αερίου που έχουν διασκορπιστεί σε απόσταση ενός έτους φωτός, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα χρωμάτων και σχεδίων. Το νότιο δακτυλοειδές νεφέλωμα, γνωστό και ως NGC 3132, είναι ένα σπάνιο θέαμα που έχει καταπλήξει επιστήμονες και λάτρεις του διαστήματος. Η πολύπλοκη δομή του αποκαλύπτει σημαντικές γνώσεις για τα τελικά στάδια του κύκλου ζωής ενός άστρου και η μελέτη αυτού του ουράνιου φαινομένου είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόησή μας όσον αφορά την εξέλιξη του σύμπαντος. Στις 19 Οκτωβρίου 2022, η NASA κυκλοφόρησε μια σύνθετη εικόνα που παρουσιάζει τους πυλώνες της δημιουργίας καταγεγραμμένους από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble το 2014 στα αριστερά και από το νεότερο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb το 2022 στα δεξιά. Οι εκπληκτικές νέες εικόνες του τηλεσκοπίου Webb από τους πυλώνες της δημιουργίας αποκαλύπτουν εκατοντάδες νεογέννητους αστέρες που αστράφτουν μέσα στα νέφη σκόνης και έχουν αφήσει τους επιστήμονες έκπληκτους. Είναι πιο λεπτομερείς από ποτέ, βοηθώντας τους επιστήμονες να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αστέρες σχηματίζονται και εκρήγνυνται μέσα στα νέφη σκόνης σε διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Οι υπέροχοι πυλώνες της δημιουργίας στο νεφέλωμα του Αετού είναι νέφοι σε σχήμα στήλης διαστρικής σκόνης και αερίου που βρίσκονται 7.000 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό του Οφιούχου. Η νέα εικόνα είναι μία υπενθύμηση της απίστευτης δύναμης του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο είναι έως και 100 φορές πιο ισχυρό από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και των ανακαλύψεων που θα ακολουθήσουν. Δείτε τον εφέλωμα Ταραντούλα όπως δεν το έχετε ξαναδεί, που καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Webb σε μία εντυπωσιακή και άνευ προηγουμένου μοσαϊκή εικόνα. Γνωστό και ως 30 Δωράδος ή NGC 2070, το εφέλωμα πήρε το όνομά του από την ομοιότητά του με μια γιγάντια αράχνη ταραντούλα. Αυτό το κοσμικό θαύμα που βρίσκεται στο γαλαξία Μέγα Νέφος του Μαγκελάνου σε απόσταση 161.000 ετών φωτός αποκαλύφθηκε με εκπληκτική λεπτομέρεια από το τηλεσκόπιο Webb. Αυτή η τεράστια περιοχή σχηματισμού άστρων, η μεγαλύτερη και φωτεινότερη στην τοπική ομάδα γαλαξιών που βρίσκεται πιο κοντά στο γαλαξία μας, εκτείνεται σε απόσταση 340 ετών φωτός και περιέχει δεκάδες χιλιάδες νεαρούς αστέρες που προηγουμένως ήταν κρυμμένοι από την κοσμική σκόνη. Το νεφέλωμα Ταραντούλα φιλοξενεί επίσης μία σειρά από άλλα αστρονομικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων των υπολοιμμάτων Supernova και των Pulsar.
Οι παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου Webb στον εφαίλωμα Ταραντούλα θα βοηθήσουν τους αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες σχηματισμού και εξέλιξης των άστρων σε αυτού του είδους τεράστιες πολύπλοκες περιοχές σχηματισμού άστρων. Το τηλεσκόπιο Webb έδωσε νέες πληροφορίες για το γαλαξία Cartwheel. Ο γαλαξίας Cartwheel, ο οποίος βρίσκεται περίπου 500 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, πήρε το μοναδικό του σχήμα που μοιάζει με τροχό από μια σύγκρουση με έναν άλλο γαλαξία. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μια κεντρική πλήμνη, μια ρόδα και φθορίζουσες ακτίνες που δημιουργούν μια κυματιστή εμφάνιση. Το τηλεσκόπιο Webb κατέγραψε επίσης εικόνες δύο μικρότερων γαλαξιών που βρίσκονται δίπλα στο γαλαξία Cartwheel. Οι παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο Webb θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική των γαλαξιακών συγκρούσεων και το σχηματισμό τέτοιων μοναδικών δομών στο σύμπαν. Το τηλεσκόπιο Webb έχει καταγράψει νέες και αξιοσημείωτες λεπτομέρειες του κουιντέτου του Στεφάν, της πρώτης συμπαγούς ομάδας γαλαξιών που ανακαλύφθηκε ποτέ. Αυτή η απίστευτη εικόνα προσφέρει στους αστρονόμους την ευκαιρία να μελετήσουν τις επιπτώσεις της γαλαξιακής συγχώνευσης και αλληλεπίδρασης στην εξέλιξη των γαλαξιών. Το κουιντέτο του Στεφάν είναι ένα ειδικό εργαστήριο για τέτοιες έρευνες. Χάρη στις προηγμένες υπέρυθρες δυνατότητές του, το τηλεσκόπιο Webb αποκάλυψε χαρακτηριστικά του κουιντέτου που δεν είχαμε ξαναδεί. Ο γαλαξίας Φάντασμα, γνωστός και ως M74, βρίσκεται περίπου 32 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τον πλανήτη μας. Το τηλεσκόπιο Webb έχει τραβήξει μία εκπληκτική εικόνα αυτού του γαλαξία, αποκαλύπτοντας περίπλοκες λεπτομέρειες που δεν έχουμε ξαναδεί. Η υψηλής ανάλυσης εικόνα του Webb έχει αποκαλύψει λεπτές κλωστές αερίου και σκόνης που στροβιλίζονται γύρω από τους υπέροχους σπυροειδείς βραχίονες που κινούνται προς τα έξω από το κέντρο του γαλαξία. Η εικόνα δείχνει υπέροχες λευκές, κόκκινες, ροζ και γαλάζιες προεκτάσεις σκόνης και αστέρων που στροβιλίζονται γύρω από ένα φωτεινό μπλε κέντρο μπροστά στο σκοτάδι του βαθαίους διαστήματος. Το τηλεσκόπιο Webb έχει απαθανατήσει όψεις του Δία που δεν έχουμε ξαναδεί, επιδεικνύοντας σέλας και ομίχλη με εκπληκτική λεπτομέρεια. Αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τον Ιούλιο του 2022 αποκαλύπτουν γιγάντιες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, σέλας και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Η εικόνα ευρέως πεδίου του τηλεσκοπίου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, τονίζοντας τους αμυδρούς δακτυλίους γύρω από το Δία, οι οποίοι είναι 1.000.000 φορές πιο αχνοί από τον ίδιο τον πλανήτη, καθώς και δύο μικρά φεγγάρια που ονομάζονται Αμάλθια και Αδράστια. Η εικόνα περιλαμβάνει επίσης ένα στραφτερό σκηνικό γαλαξιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το τηλεσκόπιο μπόρεσε να καταγράψει λεπτομέρειες των δακτυλίων του Δία, των μικροσκοπικών δορυφόρων, ακόμη και των μακρινών γαλαξιών σε μία μόνο εικόνα. Το τηλεσκόπιο Webb απαθανάτησε μια εκπληκτική εικόνα του σπυροειδούς γαλαξία IC5332, αποκαλύπτοντας μαγευτικές λεπτομέρειες. Αυτός ο σπυροειδής γαλαξίας έχει διάμετρο περίπου 66.000 έτη φωτός και εμφανίζεται ως ένας δραματικός και στροβιλιζόμενος σχηματισμός, αλλά εξακολουθεί να είναι μόνο ένα κλάσμα του μεγέθους του γαλαξία μας Milky Way, ο οποίος εκτείνεται σε διάμετρο περίπου 105.700 έτη φωτός. Το IC5332 βρίσκεται πάνω από 29 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το τηλεσκόπιο Webb κατέγραψε μία εκπληκτική εικόνα του πρωτοαστέρα L1527 που βρίσκεται 460 έτη φωτός μακριά από τη Γη μέσα στο σκοτεινό νέφος L1527. Η εικόνα αποκαλύπτει μία πύρινη κλεψίδρα με ένα σκοτεινό λαιμό που κρύβει τον πρωτοαστέρα, ο οποίος περιβάλλεται από ένα πρωτοπλανητικό δίσκο με κοιλότητες που φωτίζονται από το φως που διαρρέει από τον πρωτοαστέρα.
Η εικόνα του Webb προσφέρει μία μοναδική προοπτική για το σχηματισμό των αστέρων και αποκαλύπτει χαρακτηριστικά αυτού του νεαρού αστέρα που δεν είχαμε δει προηγουμένως. Ο L1527 είναι μόλις περίπου 100.000 ετών, γεγονός που τον καθιστά πρωτοαστέρα κατηγορίας 0, το πιο πρώιμο στάδιο σχηματισμού αστέρων. Ο πρωτοαστέρας δεν παράγει ακόμα τη δική του ενέργεια μέσω πυρηνικής σύντηξης υδρογόνου, μια κρίσιμη πτυχή των αστέρων. Αυτό είναι το εκπληκτικό κοινό πορτρέτο που καταγράφηκε από τα τηλεσκόπια James Webb και Hubble της NASA του γαλαξιακού ζεύγους VV191. Ευρισκόμενος σε απόσταση 700 εκατομμυρίων ετών φωτός μακριά, ο VV191 περιλαμβάνει έναν ελλειπτικό γαλαξία και ένα σπυροειδή γαλαξία και οι παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων έχουν αποκαλύψει απροσδόκητες και αξιοσημείωτες λεπτομέρειες για το ζεύγος. Οι υπέρυθρες δυνατότητες του Webb και η ανίχνευση ορατού και οι περιόδους φωτός του Hubble συνέβαλαν στη δημιουργία μιας μαγευτικής εικόνας που δείχνει το σπυροειδή γαλαξία στα δεξιά και το φωτεινότερο ελλειπτικό γαλαξία στα αριστερά. Η σύνθετη εικόνα αποκαλύπτει νέες γνώσεις για τη δομή, τη σύνθεση και την εξέλιξη των γαλαξιών, παρέχοντας στους αστρονόμους πληθώρα πληροφοριών για να μελετήσουν και να αποκαλύψουν τα μυστήρια του σύμπαντος. Το τηλεσκόπιο Webb μας έδωσε τη βαθύτερη και πιο λεπτομερή υπέρυθρη εικόνα του διαστήματος, καταγράφοντας το γαλαξιακό σμήνος SMAX-0723. Αυτή η αξιοσημείωτη εικόνα που τραβήχτηκε από τα όργανα του τηλεσκοπίου στο κοντινό υπέρυθρο και το μεσαίο υπέρυθρο στις 12 Ιουλίου 2022 αποκαλύπτει χιλιάδες γαλαξίες σε μία εικόνα βαθαίως πεδίου. Η εικόνα δείχνει πως το ισχυρό βαρυτικό πεδίο μιας τεράστιας ομάδας γαλαξιών κάμπτει τις ακτίνες φωτός από πιο μακρινούς γαλαξίες, φέρνοντάς τις στο οπτικό μας πεδίο. Το Webb εντόπισε ακόμη και τον παλαιότερο γαλαξία που έχουμε δει ποτέ, τον Sears 93316, ο οποίος αναδύθηκε από ένα νεοσύστατο σύμπαν μόλις 235 εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Ο Sears 93316 βρίσκεται στην πραγματικότητα 34,9 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εκπληκτικές εικόνες του Ποσειδώνα, του πιο απομακρυσμένου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Αυτές οι εικόνες που τραβήχτηκαν στις 12 Ιουλίου 2022 παρέχουν την πιο καθαρή άποψη των δακτυλίων του Ποσειδώνα για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα υπέρυθρα όργανα του Webb μπόρεσαν να συλλάβουν όχι μόνο τους λεπτούς δακτυλίους του πλανήτη, αλλά και τις αχνές ζώνες σκόνης του που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν σε αυτό το μήκος κύματος. Επιπλέον, το Webb μπόρεσε να εντοπίσει 7 από τους 14 γνωστούς δορυφόρους του Ποσειδώνα. Τρίτονας, Πρωτέας, Γαλάτια, Ναϊάδα, Λάρισα, Θάλασσα και Δέσποινα. Οι εικόνες απαθανάτησαν επίσης εκατοντάδες γαλαξίες στο φόντο σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Αυτή η εικόνα κόβει την ανάσα και δείχνει τη δύναμη των προηγμένων δυνατοτήτων υπέρυθρης απεικόνησης του Webb. Το τηλεσκόπιο ανακάλυψε κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο στο βαθύ διάστημα. Έχει συλλάβει ένα αστρικό δίδυμο που ονομάζεται Wulf-Reid 140, που περιβάλλεται από όχι έναν, ούτε δύο, αλλά 17 ομόκεντρους δακτυλίους σκόνης, σχηματίζοντας ένα μοναδικό και εντυπωσιακό δακτυλικό αποτύπωμα στο διάστημα. Το Wulf-Reid 140 βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη και η εικόνα προσφέρει πρωτόγνωρες λεπτομέρειες που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν. Αυτή η ανακάλυψη είναι μια τεράστια πρόοδος για τους αστρονόμους, παρέχοντας φρέσκες προοπτικές και πολύτιμες πληροφορίες για τα μυστήρια του σύμπαντος. Σήμερα γίναμε μάρτυρες της απίστευτης επανάστασης που έφερε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στην αστρονομία και είδαμε τις πιο εκπληκτικές εικόνες του σύμπαντος που κατέγραψε. Θα θέλατε να τους ξαναδείτε σε ένα γρήγορο μοντάζ? Κοσμική βράχη στην Καρίνα. Νότιο δακτυλιοειδές νεφέλωμα NGC 3132.
πυλώνες της δημιουργίας. Νεφέλωμα Ταραντούλα 30 Δωράδος ή NGC 2070. Γαλαξίας Cartwheel. Κουντέτο του Στεφάν. Ο Γαλαξίας Φάντασμα M74. Ο Δίας αναδεικνύει Σέλας και Ομίχλη. Σπυροειδής Γαλαξίας IC5332. Πρωτοαστέρας L1527. Το γαλαξιακό ζεύγος VV191, σύνθετη εικόνα Webb και Hubble. Γαλαξιακός μήνος SMAX 0723, γαλαξίας Sears 93316, η βαθύτερη υπέρυθρη εικόνα του σύμπαντος. Ποσειδώνας. Το αστρικό δίδυμο Wolf Rayet 140 σχηματίζει δακτυλικό αποτύπωμα στο διάστημα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb είναι το πιο πρόσφατο και μεγαλύτερο επιστημονικό όργανο της NASA στο διάστημα. Το Δεκέμβριο του 2021, η NASA εκτόξευσε το αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαστημικό τηλεσκόπιο, το οποίο είναι ο πολυαναμενόμενος διάδοχος του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, με μια φιλόδοξη αποστολή να αποκαλύψει την προέλευση του σύμπαντος και να αναζητήσει σημάδια ζωής σε μακρινούς πλανήτες. Αυτό το θαύμα της σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,6 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη, ήταν ένα όνειρο σχεδόν 20 ετών. Και ήδη η αξιοσημείωτη δύναμη αυτού του οργάνου έχει αποκαλυφθεί πλήρως χάρη στις συλλογικές προσπάθειες της NASA, της ESA και της CSA. Από εκπληκτικές εικόνες γαλαξιών και αστέρων έως πρωτοποριακές ανακαλύψεις για το σύμπαν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο της διαστημικής έρευνας. Με την προηγμένη τεχνολογία του, το τηλεσκόπιο υπόσχεται να αποκαλύψει εκπληκτικές νέες εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί και να προσφέρει συγκλονιστικές ανακαλύψεις. Το τηλεσκόπιο πρόκειται να γίνει το παράθυρό μας στα βαθύτερα και πιο σκοτεινά μέρη του σύμπαντος, παρέχοντας άνευ προηγουμένου λεπτομέρεια και σαφήνεια στην προσπάθειά μας να ξεκλειδώσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος. Και με διάρκεια ζωής της αποστολής του σχεδιασμένη για τουλάχιστον μέχρι το 2032, μπορούμε να περιμένουμε πολλές ακόμη συναρπαστικές αποκαλύψεις. Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε το άγνωστο και να επεκτείνετε την κατανόησή σας για το σύμπαν? Θα θέλατε να περιπλανηθείτε στον υπέροχο κόσμο στον οποίο ανήκουμε και να τον δείτε με μια καλύτερη και πιο ευκρινή ματιά χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb? Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι ανακάλυψης. Περισσότερο εκπληκτικό και επιστημονικό περιεχόμενο έρχεται σύντομα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ και θα θέλατε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κανάλι? Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω παρακαλώ. Κάντε κλικ στο κουμπί μου αρέσει και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα τελευταία μου βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.